Αυτό θα ζητήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Ζήνωνα Τσάρα, που είναι εδώ κοντά μας. Κύριε Τσάρα, καλώς μεσημέρι. Γεια σας. Με ποιο τρόπο αναδεικνύεται αυτό το στοιχείο, με αφορμή αυτά που είδαμε χθες, γιατί όλα επί εκεί ξεκίνησαν. Ήταν μια κριτική της Αφρίκα για την τουρκική επιδρομή και την εμπλοκή της Τουρκίας στη Συρία. Και από εκεί ξεκίνησε όλο το κακό. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε στα κατεχόμενα, εμείς το αντιληφθήκαμε τώρα, αλλά είναι κάτι που υπάρχει στην τουρκική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα επί διακυβέρνησης Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και ιδιαίτερα Ερντογάν, δηλαδή η προσπάθεια της Τουρκίας να αναπτύξει ένα δίκτυο σε εισαγωγικά ή μη αντιπροσώπων διαφόρων ομάδων, δηλαδή κοινωνικών, σε διάφορα μέρη της περιοχής. Θα έλεγα ότι αυτή εκτείνεται από τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, ακόμα και την Αφρική, την Κεντρική Αφρική, μέχρι τα Βαλκάνια, τον Κάφκασο, την Κεντρική Ασία και ούτω καθεξής. Μέσα από τις οποίες ομάδες θα μπορέσει να έχει κάποιο ρόλο και να επηρεάζει τα τεκτενόμενα σε αυτές τις χώρες. Η ταυτότητα, η ιδεολογία η οποία χρησιμοποιεί ο Ερντογάν και η Τουρκία για να πράξει αυτό το πράγμα είναι μια. Ξεκίνησε ενός μια συντηρητική ισλαμική ιδεολογία και κατέληξε πλέον να έχει και το στοιχείο του εθνικισμού. Μιλάμε πλέον για μια τουρκο-ισλαμική ιδεολογία, η οποία κατάφερε και όπως είδαμε και στα κατεχόμενα να κινητοποιήσει ανθρώπους οι οποίοι είναι τόσο συντηρητικοί ή και ισλαμιστές, όσο και γκριζιλίκοι που είναι πιο εθνικιστές και κοντά στο φασισμό. Είναι μια σύνθεση, γι' αυτό είδαμε και πολλούς συγχυσμένους στην διαδήλωση στα κατεχόμενα. Είναι να συγχυσμένους. Συγχυσμένους από την άποψη ότι έκαναν τόσο το χαιρετισμό των ισλαμιστικών της Ραπιάς, που είναι της μουσουλμανικής αδερφότητας, όσο και το χαιρετισμό των γκριζολίκων. Είναι διαφορετικά δηλαδή. Είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι αλληλοσυγκρουόμενα. Αλληλοσυγκρουμένα δεν είναι απόλυτα, διότι οι γκριζιλίκοι έχουν στοιχεία ισλαμισμού, αλλά έχει καταλήξει ο συντηρητισμός του Ερντογάν, που είναι συγγενικός με τις μουσουλμανικής αδερφότητας, να συντίθεται σε αυτήν την ταυτότητα που προσπαθεί να δημιουργήσει ο Ερντογάν στα κατεχόμενα και αλλού. Άρα είναι ένα μείγμα συντηρητισμού, ισλαμισμού και εθνικισμού. Και ξεκίνησαν οι γραμμές που διαχωρίζουν τους συντηρητικούς και τους ισλαμιστές από τους εθνικιστές, τους ακραίους εθνικιστές, να μην υπάρχουν και να φαίνονται τόσο πολύ. Από την άλλη, όμως, αυτό που θέλω να πω και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, διότι από τη μία το τι γίνεται στα κατεχόμενα αναδεικνύει ένα μοτίβο, ή μάλλον μας το θυμίζει εμάς το μοτίβο αυτό που υπάρχει. Από την άλλη, έχουμε μια ισχυρή αντίδραση στα κατεχόμενα. Και επίσης να αναφέρουμε ότι η ομάδα αυτή, παρόλο που μπορεί να φάνηκαν ότι ήταν μερικές εκατοντάδες ανθρώπων αυτοί που έκαναν τη διαδήλωση εναντίον της Αφρίκα, αυτοί που ήταν πράγματι βίαιοι, που έριξαν πέτρες, που μπήκαν μέσα στα γραφεία κ.ο.κ., ήταν μια μικρή ομάδα που γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, 40-50 ατόμων. Υπήρχαν οι αντιδιαδηλώσεις των Τουρκοκυπρίων που δείχνει ότι υποκαθεστώς φόβου και υποκαθεστώς των δύσκολων κοινωνικών και πολιτικών καταστάσεων στα κατεχόμενα υπήρξε αυτή η ομάδα των Τουρκοκυπρίων που αποφάσισε ότι θα αντισταθεί και θα δείξει την διαφωνία του σε αυτήν την κινητοποίηση. Που σημαίνει ότι ο Ερντογάν σε κοινωνικό επίπεδο στα κατεχόμενα δεν προελάβει, δεν κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχει ένα ισοζύγιο και υπάρχει ένα αντίπαλο δέος σε αυτές τις προσπάθειες του Ερντογάν. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει τόσο πολύ σε άλλα μέρη που ο Ερντογάν προσπαθεί να κάνει. Και να πούμε ότι αυτό το δίκτυο που προσπαθεί. Ίσως είναι η διάζουσα περίπτωση των κατεχομένων ότι το είπε και ο κύριος Αζής πριν, και είναι κάτι που, όπως μας είπε, στηρίζονται οι ανθρώποι που υποστηρίζουν τις ιδέες της Αφρίκα και του Σένερ Λεβέντ, ότι τα κατεχόμενα είναι μεν υπό τουρκική κατοχή μετά την εισβολή του 1974, αλλά είναι μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι ευρωπαϊκό έδαφος, έστω και αν έχει ανασταλεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά έχει ενταχθεί ολόκληρη η Κύπρος, και αυτό είναι μια ιδιοποιώς διαφορά της περιοχής αυτής που θέλει να ελέγξει ο Ερντογάν συγκριτικά με άλλες περιοχές. Ακριβώς, διότι στα κατεχόμενα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, στην πολιτική κουλτούρα των Τουρκοκυπρίων, στη συνείδηση των Τουρκοκυπρίων, από αριστερά μέχρι δεξιά, με τις εξαιρέσεις που υπάρχουν βεβαίως, υπάρχει μια αντίληψη ότι αυτός ο χώρος είναι κυπριακός. Όχι ότι είναι τουρκικός. Και γι' αυτόν τον λόγο αντιδρούν και νιώθουν αποξενωμένοι όσον αυξάνονται οι συντηρητικές πολιτικές του Ερντογάν, όσον αυξάνονται αυτά τα κινήματα που πρόσκυνται στον Ερντογάν και είναι ισλαμιστικά ή εθνικιστικά ή οτιδήποτε άλλο. Αντιδρούν διότι ξεκινούν να νιώθουν ότι ο χώρος στον οποίο βρίσκονται
και τον οποίο προσδιορίζουν και ορίζουν ως Κυπριακών ή Τουρκοκυπριακών, ξεκινά να επιδέχεται αλλαγές από κάτι ξένο. Αυτό το ξένο δεν μπορούν να το αποδεχτούν η πλειοψηφία, θα έλεγα, των Τουρκοκυπρίων, και γι' αυτό βλέπουμε και τις αντιδράσεις αυτές. Δηλαδή, και νομίζω ότι το είπε και ο κύριος Σταζής προηγουμένως, ότι δεν μπορεί ο Ερντογάν να επιβάλλει όπως θα ήθελε τη βούλησή του στα κατεχόμενα. Οπότε νομίζω αυτόν και από μόνον του μας δίνει ενδείξεις για το πού βρισκόμαστε και το πού πάμε. Διότι αν η κατάσταση με τον Κυπριακό μήνυος έχει και υπάρχει αυτόν το αδιέξοδο, αυτή η απογοήτευση και στις δύο πλευρές, υπάρχει μια προβληματική κατάσταση, αυτά τα φαινόμενα στα κατεχόμενα δεν θα μείνουν εδώ που τα βλέπουμε σήμερα. Θα αυξηθούν και θα επιδεινωθούν. Και οι Τουρκοκύπροι θα περιθωριοποιηθούν ακόμα περισσότερο σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Αφού είναι έτσι τα πράγματα, εύλογα γύρεται το ερώτημα και θα πάω και στο θέμα της Συρίας. Απλά είναι σημαντικό από αυτά που μας είπατε τώρα. Αφού είναι έτσι τα πράγματα και υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας που αποτρέπουν τον πλήρη έλεγχο και σε κοινωνικό επίπεδο του Ερντογάν, γιατί η στάση του Ακιτζή, ο οποίος προέρχεται από αυτόν τον κόσμο που αντιπολιτεύεται και αντιδρά, να είναι όπως είναι? Κοιτάξτε, υπάρχει μια διάκριση μεταξύ τουρκικής δεξιάς και τουρκοκυπριακής δεξιάς. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η τουρκική δεξιά αυτή τη στιγμή προσδιορίζεται, όπως σας έχω αναφέρει προηγουμένως, ναι, μεν από εθνικισμό, αλλά και από ισλαμισμό, συντηρητισμό. Γκριζιλίκη. Ακριβώς. Η τουρκοκυπριακή δεξιά μπορεί να έχει ψήγματα μέσα που έχουν να κάνουν με τη διχοτόμηση, με την ανεξαρτητοποίηση των κατεχομένων και όλα αυτά τα πράγματα. Και ακόμα και στοιχεία τουρκικού εθνικισμού. Αλλά από την άλλη, υπάρχει μια εσωστρέφεια και κινείται ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό. Η πολιτική σκηνή, η τουρκοκυπριακή, κινείται προς τα δεξιά. Και κινείται προς τα δεξιά εν μέρη και λόγω των εξελίξεων στο Κυπριακό. Διότι δημιουργήθηκε μια εσωστρέφεια στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, η οποία προσπαθεί να βρει διεξόδους που αφορούν την επιβίωση της ίδιας της κοινότητας, δεδομένου ότι ήδη βλέπουν ότι αυτό το πράγμα που ονομάζονται. Που ονομάζεται Κυπριακό και διαπραγματεύσεις, δεν προχωρούν και ενδεχομένως να μην μας δώσουν σαν Τουρκοκύπροι αυτό που θα θέλαμε. Με αυτήν όμως η λογική, η τουρκοκυπριακή κοινότητα αυτή που δεν θέλει να αποδιαιτείται από τον Ερντογάν, θα έπρεπε να ήταν οι πρώτοι που θα ήθελαν σε μία λύση του Κυπριακού να μην νομιμοποιηθούν οι έπικοι. Ναι, μα δεν τους θέλουν τους έπικους. Δεν τους θέλουν τους επίκους. Από την άλλη, όμως, δεν μπορεί ένας τουρκοκύπριος ηγέτης να έρθει σε μετοπική σύγκρουση με τον Τούρκο πρόεδρο ή οποιαδήποτε τουρκική κυβέρνηση. Δεν μπορεί. Αυτό είναι το διακύβευμα της τουρκοκυπριακής ηγεσίας. Λόγω της οικονομικής εξάρτησης. Και της οικονομικής εξάρτησης. Τώρα έχουμε το νερό, θα έχουμε το ρεύμα. Υπάρχει δηλαδή, διευρύνεται η εξάρτηση των κατεχομένων από την Τουρκία. Και όσο διευρύνεται αυτή η εξάρτηση, είναι πιο δύσκολο για τον τουρκοκύπριο ηγέτη να διαχωρίσει τη θέση του, διότι ερχόμενος σε μετοπική σύγκρουση με την Τουρκία, δημιουργά δυσμενείς καταστάσεις, οικονομικές και άλλες, μέσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Μπορεί και να κάνει χειρότερα τα πράγματα. Ίδιο, γιατί εδώ στην Κύπρο πρέπει να παρακολουθούμε και πρέπει να μας ενδιαφέρει το πώς εξελίσσεται ο ρόλος της Τουρκίας στη Συρία? Διότι μας δείχνει ξεκάθαρα ποια είναι η σημερινή Τουρκία. Πολλοί και καλοί και γνωστοί αναλυτές υποστήριζαν ότι η Τουρκία, και δεν μιλώ μόνο για αυτήν την επέμβαση, μιλώ και για την προηγούμενη της ασπίδας του Εφράτη, υποστήριζαν ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μπει στη Συρία, αναλύοντας την Τουρκία με βάση παλαιά προ-15ετίας, 20ετίας δεδομένα. Σήμερα η Τουρκία του Ερντογάν είναι μια εντελώς διαφορετική Τουρκία, η οποία δεν έχει πρόβλημα να πάρει ρίσκα τα οποία παλαιότερα δεν μπορούσε να πάρει και μάλιστα να προσπαθήσει να δημιουργήσει, όπως σας είπα προηγουμένως, και καταστάσεις χρησιμοποιώντας μειονότητες ή εθνοτικές ή θρησκευτικές ομάδες, όπως είναι το Ιράκ, όπως είναι στη Συρία, και να μην μας εκπλήξει αν αύριο προσπαθήσει να δημιουργήσει μια ιδιότυπη τουρκική δημοκρατία της Βορείου Συρίας στη Συρία ο Ερντογάν. Να κάνει και εκεί ψευδοκράτος. Να κάνει και εκεί ένα ψευδοκράτος. Και νομίζω μας δίνει ένα στίγμα για το πώς μπορούμε εμείς να αναλύσουμε και να χτίσουμε, να σχεδιάσουμε πολιτικές στο βαθμό που μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πολιτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσάλα.